Έντονη πικρία και απογοήτευση εκφράζει στα μέσα κοινωνική δικτύωση ο γιο του αδικοχαμένου μαντιναδολόγου των Ανογείων Λευτέρη Καλωμύρη. Αφορμή για την ανάρτησή του στέκεται τόσο η καθυστέρηση στη διευκρίνηση των συνθηκών του εγκλήματος που κραταδιχασμένη την ορεινή κομόπολη, όσο και το γεγονό ότι δεν έχουν βρεθεί οι δράστε τη βεβήλωση του τάφου του γνωστού καλλιτέχνη. Η οποία είχε αποκαλυφθεί στα μέσα Ιουνίου. Μάλλον αυτό πρέπει να εννοούν μερικοί πολιτισμό και ανθρωπιά των Ανογείων, γράφει στην ανάρτησή του, αναφερόμενο στι φθορές που προκλήθηκαν στο μνημείο. Ο Λευτέρη Καλομύρης δίδαξε πολιτισμό και ανθρωπιά σε όλη την πορεία τη ζωή του. Ακόμα και την ώρα που του τέρισαν τη ζωή, κατάφερε να φύγει με αυτόν τον περήφανο τρόπο και να τον αποκαλούν μάρτυρα. Αλλά ο πολιτισμό που είδε αυτός ο άνθρωπος ήταν να μην αναγνωριστεί η προσφορά του στον τόπο του, να τον κάνουν να υποφέρει όσο ήταν εν ζωή, να τον αδικοσκοτώσουν έξω από την πόρτα του σπιτιού του και το αποκορύφωμα να βεβηλώσουν τον τάφο του. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 16 Ιουνίου όταν οι στενοί συγγενείς του Λευτέρη Καλομήρη πήγαν στον τάφο του για να ανάψουν το καντήλι και είδαν ότι είχε βεβλωθεί. Αγνωστοί είχαν καταστρέψει την καντιλοθήκη, ενώ η πλάκα που βρισκόταν πάνω στον τάφο και στην οποία είχαν γραφτεί μια σειρά από μαντινάδε, είχε ριχτεί στο έδαφο και είχε σπάσει. Μάλλον αυτό πρέπει να εννοούν μερικοί πολιτισμό και ανθρωπιά των αναγίων, Η ποιότητα του ανθρώπου δεν εξαρτάται ούτε από την οικονομική του κατάσταση, αλλά ούτε και από τον τόπο καταγωγής του. Την ίδια στιγμή σε εκκρεμότητα εξακολουθούν να βρίσκονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια των Αθηνών που θα ρίξουν φως στην υπόθεση αναφορικά με το ποιος πυροβόλησε το μαντιναδολόγο Λευτέρη Καλομύρη.